Μέσα στο Μάρτιο αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης 100 νέων υπόγειων κάδων σε περιοχές όπως Μπεντεβή, Κηπούπολη, Λεωφόρο Κνωσού, στο Πάρκο Ερυθρέας, τον Άγιο Κωνσταντίνο, το Μασταμπά και το Ατσαλένιο. Το συγκεκριμένο έργο θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο στα σημεία στα οποία θα τοποθετηθούν οι υπόγειοι κάδοι να γίνεται καλύτερη διαλογή στην πηγή. Αφού σε μια συστοιχία υπόγειων κάδων θα μπορούν πέρα από τα σύμμεκτα απορρίμματα να δημιουργήσουμε και ένα κάδο για τα ανακυκλώσιμα υλικά, αλλά φυσικά και για τα βιοαπόβλητα. Πρόκειται για υπόγειους κάδους με χωρητικότητα ο καθένας όσο 2,5 περίπου συμβατικοί κάδοι απορριμμάτων, με τους οποίους έρχονται να επιτευχθούν δύο σημαντικοί στόχοι, που από τη μια είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ταυτόχρονα η αισθητική αναβάθμιση σημείων του Δήμου Ηρακλείου. Θα τοποθετηθούν υπόγειοι κάδοι, οι οποίοι πέρα από το αισθητικό αποτέλεσμα το οποίο θα προσδώσουν και έχει να κάνει με το ότι θα καταργηθούν οι υπέργειοι κάδοι στα σημεία στα οποία βρίσκονται, το γεγονός είναι ότι θα εξορθολογήσουμε ακόμα περισσότερο και τα δρομολόγια, αφού ο κάθε υπόγειος κάδος έχει πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα από τους συμβατικούς κάδους, αφού ο κάθε ένας χωράει περίπου 2,5 με 3 κάδους τη χωρητικότητα, δηλαδή των απορριμμάτων που υπάρχουν σε 2,5-3 κάδους. Τα σημεία που θα τοποθετηθούν οι κάδοι έχουν χωροθετηθεί ήδη, ενώ το επόμενο διάστημα, σε συνεννόηση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, θα ξεκινήσουν οι εργασίες εξκαφή σε βάθος 2 μέτρων, προκειμένου να μπορέσουν να εγκατασταθούν. Στόχος σε δεύτερο χρόνο πάντως είναι τέτοιοι κάδοι να τοποθετηθούν και εντός των τυχών της πόλης, που για να προχωρήσει απαιτείται η συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία. Η δράση αυτή αποτελεί ουσιαστικά το ξεκίνημα ενός γενικότερου προσανατολισμού που υπάρχει για την περαιτέρω μείωση των υπέργειων κάδων. Γεγονός που πολλές φορές δεν μας εξυπηρετεί τόσο καλά στην διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά φυσικά δημιουργούν και μια αισθητική υποβάθμιση στην πόλη μας.